Μετά το θρίαμβο στη Βενετία, η ελληνική ταινία της χρονιάς είναι εδώ. Το Μις Βάρος διαπραγματεύεται που φάνεται μια 11χρονη κοπέλα στην ημέρα των γενεθλίων της, η οποία αφού κόψει την τούρτα πηδάει από τον μπαλκόνι και αυτοκτονεί. Το ερώτημα είναι πάντα γιατί οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτές τις οικογένειες, δεν παίρνουν την απόφαση να ανοίξουν την πόρτα και να φύγουν, να επανεστατήσουν, όπως συμβαίνει και στην κοινωνία μας. Η ταινία βραβεύτηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βενετίας. Τα βραβεία είναι πάντα μια δικαίωση για τον σκηνοθέτη και την ομάδα του, για αυτούς που τόσο παλεύουν να κάνουν την ταινία, σε τόσο δύσκολες εποχές όπως είναι σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης. Τα live τους είναι ένα ατελείωτο πάρτι. Το πρώτο του single δίνει το ρυθμό. Θα εμφανιζόμαστε κάθε Δετάρτη στο K44 στον Γκάζι για όλο τον χρόνο. Θα κυκλοφορεί αυτή την εποχή το καινούριο μας κομμάτι, το οποίο λέγεται Electric Wire. Το οποίο θα το βρείτε στο κανάλι μας Wet Scenes στο YouTube. Και μπορείτε να το δείτε, να το εκτιμήσετε, να κάνετε τα σχόλιά σας. Έχουμε κάποια θετικά σχόλια μέχρι στιγμής. Έχουμε κάποια θετικά. Και πόσα αρνητικά. Αρκετά. Και κάποια αρνητικά. Και κάποια αρνητικά. Αλλά any publicity. Ok, it's good publicity. Ακριβώς. Έχεις ξαναδεί 3D? Όχι ποτέ. Θα σας αρέσει πολύ. Τρεις εξέδρες, τρεις άνδρες, τρεις εποχές και μία παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Centimeters Updated. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της επανασυγκρότησης και επανασύνθεσης της περσινής μεγάλης μας επιτυχίας. 10 Centimeters Up. Παρουσιάσουμε τρεις ιστορίες τριών ανδρών σε τρεις διαφορετικές εποχές. Το 1930, το 60 και το σήμερα. Ελάτε να μας δείτε. Σ' αγαπάω. Το νέο συναντά το παλιό. Ο Βαμβακάρης, ο Τσιτσάνης και ο Καλδάρας αλλιώς. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ σήμερα για την παρουσίαση του Retropolis 2. Με αυτό το δισκάκι συμπληρώνουμε το δίπτυχο των ρετρό τραγουδιών της Αστικής Αθήνας. Πλέον κλείνει το κεφάλαιο με το ρεμπέτικο τραγούδι. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε πολύ σημαντικές συμμετοχές από καλλιτέχνες της νέας γενιάς, οι οποίοι μας απέδειξαν ότι επικοινωνούν πάρα πολύ με τις ρίζες τους. Ελπίζουμε να σας αρέσει το αποτέλεσμα όσο αρέσει και σε εμάς. Το ρετρό συναντά το industrial στοιχείο σε ένα διαφορετικό κουρίο στο κουκάκι για πελάτες με στυλ. Εδώ το κούρεμα για τους άντρες αποκτά άλλη διάσταση.